Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίε και κύριοι, η νέα έκρηξη του πληθωρισμού που καταγράφεται για το μήνα Μάιο προβληματίζει, καθώ έφτασε το 10,7%. Ο Κωνσταντίνο Ζαβλό είναι κοντά μα, ενώ το χορό τη ακρίβεια, Κωνσταντίνε, σέρνουν οι τιμέ ενέργεια. Είναι τα στοιχεία λοιπόν από την Eurostat, γι' αυτό και θα ξεκινήσουμε από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο οποίος είναι στο 8,1%, τον βλέπουμε εδώ. Η Ελλάδα είναι και, όπως είπε και εσύ στην εισαγωγή σου, στο 10,7%. Είναι η πέμπτη χειρότερη επίδοση μέσα στην Ευρωζώνη. Μετά από την Ελλάδα όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν μονοψήφιο αριθμό. Η ενέργεια είναι το βασικότερο πρόβλημα, είναι κοντά στο 40%. Της. Αν δούμε, αν αφαιρέσουμε την ενέργεια, βλέπουμε ότι το σύνολο είναι μόλις 4 4,6%. Αυτό όμω τι σημαίνει, ότι έχουμε και τα τρόφιμα πολύ υψηλά, τα τρόφιμα τα κατέργαστα, δηλαδή τα νοπά. Λαχανικά είναι στο σύν 9,1%. Εδώ να κάνουμε και μία επιπλέον σημείωση πριν περάσουμε στι επόμενε τιμέ, ότι οι τιμέ παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 50, 49 περίπου τις 100 που σημαίνει ότι από τη βιομηχανία θα περάσουν στο λιανεμπόριο τις επόμενες ημέρες mm -hmm. συνεχίζονται όμως να είναι ανωδικές οι πωλήσει με 12,3% αυτή ήταν μια είδηση της τελευταία. Στιγμής. Τώρα, να δούμε το αποτύπωμα στι τιμέ του πετρελαίου μετά και τη γνωστοποίηση τη απόφαση των 26 επί τη ουσία για το εμπάργο στο ρώσικο πετρέλαιο. Για το, για το νέο κομμάτι του εμπάργου. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι τα πράγματα αυξάνουν τη συνέχεια. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ. Είδαμε λοιπόν, βλέπουμε το πετρέλαιο το οποίο εχθέ έκανε μια βουτιά την τελευταία στιγμή και έπεσε. Συγκρατήθηκε στα 117, ήταν όλη την ημέρα πάνω από τα 120. Σήμερα, πριν από λίγο, ήταν στα 123,6 δολάρια το βαρέλι. Ενώ και το φυσικό Αέριο, ενώ είχε πέσει προχθέ κάτω από τα 90, ήταν στα 83-85, έκλεισε τελικά στα 91,29 χθε και σήμερα συνεχίζει και αυτό ανωδικά κοντά στα 94, πάνω από τα 94. Να δούμε αν θα φτάσει ξανά τα 100. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντινέδα. Βλέπει.